Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα απασχόληση σε αγροτικές εργασίες στη διάρκεια της τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας είναι πλέον γεγονός. Παρά την πολύμηνη καθυστέρηση έφτασε στις περιφερειακές διευθύνσεις του ΑΕΔ, λύνοντας την κυριολεξία τα χέρια των ανέργων που πλέον θα μπορούν να ενισχύσουν το εισόδημά τους με αγροτική εργασία και μέχρι 70 ημερομίσθια, χωρίς να χάνουν το επίδομα ή την κάρτα ανεργίας τους. Πραγματικά μας προκαλεί αλγινή εντύπωση η μεγάλη καθυστέρηση ανταπόκρισης του Υπουργείου Εργασίας σε ένα τόσο σημαντικό θέμα που αφορά την απασχόληση, για το οποίο χρειάστηκαν παρά τις παρεμβάσεις μας να περάσουν 5 ολόκληροι μήνες για την εφαρμογή του. Σε μια Κρήτη η οποία μετά από 27 χρόνια έχει φτάσει στην πρώτη θέση της ανεργίας, αντί να υπάρξουν πολιτικές στήριξης της απασχόλησης, βλέπουμε απέναντίας να μπαίνουν εμπόδια. Η εξέλιξη αυτή πάντως, ακόμη και τώρα, εκτιμάται πως θα αυξήσει κατακόρυφα τα διαθέσιμα εργατικά χέρια. Μετά από μια μίνι τουριστική σεζόν με μεγάλες οικονομικές απώλειες, οι εποχικοί εργαζόμενοι αναζητούν διέξοδο για να ενισχύσουν το εισόδημά τους μέσα στο χειμώνα, χωρίς ωστόσο να διακινδυνεύσουν να χάσουν το επίδομα του ΟΑΕΔ. Κάτι που πλέον νομοθετικά είναι εφικτό. Που είναι σημαντικό γιατί δίνει τη δυνατότητα σε ανέργους οι οποίοι είναι είτε στο Ταμείο Ανεργίας είτε έχουν απλά την κάρτα ανεργίας να απασχοληθούν στον πρωτογενή τομέα. Στις λίστες του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου για εργασία στην Ελαιοσύγκομη 2, όπως η Κρήτη TV έχει αναδείξει, το ενδιαφέρον είναι σχεδόν διπλάσιο φέτος και από κάθε γωνιά της χώρας. Μετά δε το πράσινο φως από το Υπουργείο Εργασίας για τη διασφάλιση του επιδόματος του ΟΑΕΔ, αν τα ημερομίσθια στο λιωμάζεμα είναι έως και 70, εκτιμάται πως η ζήτηση θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο, καθώς για πολλούς αυτός ο χειμώνας είναι εξαιρετικά δύσκολος και η αγωνία για οικονομική επιβίωση μεγάλη.